Κυρίες και κύριοι, βλέποντας τώρα κάτι όσο κρατούσε η ευχή, θυμήθηκα να σας πω και την ερμηνεία μιας έκφρασης που δεν μπορούσα να την καταλάβω. Όλοι ξέρουμε, όλοι λέγοντας, όσοι λίγο διαβάζουμε λογογραφία κτλ. Σε συνάρτηση βέβαια με την αποδημία των Καλφάδων και όλων των αποδήμων τότε, όλοι ξέρουμε, έχουμε ακούσει τη λέξη κλαψόδεντρο. Κλαψόδεντρο, πού βγαίνει αυτή η λέξη? Επειδή, όπως σας είπα, οι μετανάστες, είτε τεχνίτες είτε οποιοδήποτε άλλοι μετανάστες, κάναν μήνες ή χρόνια να γυρίσουν πίσω χωρίς καμιά επικοινωνία με τους δικούς τους. Οι δικοί τους λοιπόν, οι οικοί, οι φίλοι και οι συγγενείς, προσπαθούσαν να περάσουν όσο πιο πολλές ώρες μπορούσαν μαζί τους. Το προηγούμενο λοιπόν βράδυ μαζεύονταν όλοι στο σπίτι αυτού που το πρωί θα μετανάστευε, και το πρωί όλοι αυτοί οι συγγενείς και οι φίλοι συνόδευαν τον μετανάστη μέχρι έξω από το χωριό. Όσο μπορούσαν, γιατί έπρεπε αυτοί και να γύρισουν πίσω μετά. Τον συνόδευαν και φτάναν σε ένα μέρος το οποίο κατά προτίμηση ήταν κάποιο μεγάλο πλατάνι για να έχει σκιά, γιατί όπως σας είπα την άνοιξη γινόταν αυτό. Και κάθονταν λίγο ακόμα εκεί, κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών, να τον χορτάσουν τον άνθρωπο, γιατί θα τον βλέπουν μετά 10 χρόνια. Και αυτό ήταν το κλαψόδεντρο, γιατί καταλαβαίνετε τι θρήνος και κοπετός γινόταν εκεί πέρα. Και βέβαια αυτό είναι γνωστό αυτό στη λαογραφία. Και κάπου είχα δει σε ένα τετράδιο, σε ένα βιβλίο, είχα δει παλιότερα ένα δημοτικό που έλεγε Αντροχωρίστρα Καστανιά. Και πλέον, ποια είναι η Αντροχωρίστρα Καστανιά, σε εκείνο το βιβλίο δεν υπήρχε καμία εξήγηση. Και τελικά, σε ένα από αυτά τα χωριά, στη Δαμασκηνιά, της περιοχής του Βοίου, γινόταν πάλι αυτό το έθιμο να περπατάνε, να πηγαίνουν, να συνοδεύουν το μετανάστη μέχρι κάνα 2 χιλιόμετρα έξω από το χωριό. Αλλά εκεί δεν υπήρχαν πλατάνια και υπήρχε μόνο μια μεγάλη καστανιά κάτω από την οποία κάθονταν λίγη ώρα πριν χωρίσουν οριστικά. Και επειδή εκεί πια το αντρόγινο ήταν αυτές οι τραγωδίες των χρόνων εκείνων, έφευγε και ιδίως νέοι ήταν αυτοί, οι νιόπαντροι, έφευγε ο άντρας για τη Βαλκανική, έμεινε η γυναίκα πίσω, θα τον έβλεπε μετά 10 χρόνια κτλ. Και γι' αυτό σε αυτά ένα-δύο δημοτικά λεγόταν Αντροχωρίστρα Καστανιά, δηλαδή τάχω ότι το δέντρο έφταιγε που χώριζε τον άντρα από τη γυναίκα. Και αυτή την είδα τώρα χτες, την εξήγηση για την Αντροχωρίστρα Καστανιά, επίσης σε μια μικρότερη αυτή μελέτη τώρα του κυρίου Μπακαΐμη. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ενετρίφησαν σε αυτά τα θέματα, τα λαογραφικά, τα μεταναστευτικά κτλ. Πόσο καλά κάνουν και γράφουν αυτές τις αναμνήσεις. Τέλος πάντων, πανερχόμενος τώρα στο Τσουτίλι, για να το κλείσουμε κιόλας αυτό το θέμα. Σας είπα ότι και πολύ γνωστή, διάσημη κτλ. Όπως να δούμε την εικόνα που είδαμε πριν, για να συνδεθούμε λίγο με αυτά που λέγαμε, για να δούμε την τελευταία που είδαμε, αν γίνεται. Ωραία, καλή είναι και αυτή. Καλή, δεν πειράζει, είναι πολύ. Λοιπόν, εδώ λοιπόν βλέπουμε τον Νίκολας Χάμοντ έξω από το Τσουτίλι. Βέβαια τα σύγχρονα πλέον, την σύγχρονη οικοδομή κτλ. Τον Νίκολα Χάμοντ με τον Πίτερ Κίτε, επίσης έναν άλλον ιστορικό. Ο Νίκολας Χάμοντ είναι, όπως βλέπουμε εμείς στην εικόνα, αριστερά-αριστερά, πάλι σας λέω σε μεγάλη ηλικία. Αυτός λοιπόν ο Χάμοντ, ας πάρουμε την εικόνα αυτή, είναι γνωστός, όπως σας είπα πριν, ως ιστορικός. Και ως φιλέλληνο, όπως λέγεται, όπως σας είπα και πριν, δεν μπορώ να καταλάβω τι θα πει φιλέλλη και αν θέλει, καθένας έχει τις απόψεις του και τις γράφει. Αυτός λοιπόν έκανε μια πολύ ωραία, πολλές ωραίες μελέτες σχετικές με τα χρόνια εκείνα. Αλλά γύρισε και θέλησε να επισκεφθεί όλη την περιοχή του Βοίου και όχι κατά ανάγκη το Τσουτίλι, αλλά δεν μπορούσε να φύγει από αυτή την περιοχή χωρίς να επισκεφθεί και το σχολείο στο Τσουτίλι. Γιατί, εδώ σας είπα δύο φορές, τον βλέπουμε ηλικιωμένο με άσπρα μαλλιά τον άνθρωπο κτλ. Αυτός, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η περιοχή αυτή ήταν υπό κατοχή βέβαια, έπεσε με αλεξίπτωτο, είχε τον βαθμό συνταγματάρχου στον Αγγλικό στρατό. Έπεσε με αλεξίπτωτο και συναντήθηκε με κάποιον ήδη προηγούμενο αξιωματικό, τον άλλον ιστορικό που είδατε, τον επίσης ηλικιωμένο, τον Πίτερ Κίτε, και οργάνωσε, υπό τρομακτικό κίνδυνο βέβαια, διότι αν συνελαμβάνεται είτε από τους Ιταλούς είτε από τους Γερμανούς, ήταν και τελειωμένος εκείνα τα χρόνια, οργάνωσε ένα αρκετά σοβαρό αντιστασιακό δίκτυο στην κεντρική Μακεδονία, κρατήθηκε κυρίως από τους κατοίκους, γιατί ο ίδιος τώρα αξιωματικός ήταν, γι' αυτό το σκοπό έχετε να το λέει ο ίδιος, αλλά εν πάση περιπτώσει κρατήθηκε το μυστικό από τους Κοζανίτες, από τους Ιατιστές, από όσους τέλος πάντων είχαν εμπλοκές σε αυτή την ιστορία, και λειτουργήσε πολύ καλά ένα αντιστασιακό δίκτυο που βοήθησε πολλούς τότε. Αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτός
επισκέφθηκε, θεώρησε υποχρεωτικό να επισκεφθεί το Τσουτίλι, στο οποίο υπήρχε, φαντάζομαι, θα υπάρχει και τώρα, αλλά με βάση τόσο υπήρχε, δηλαδή τις κάνα δύο φορές που πήγα και εγώ, όπως σας είπα, και με μεγάλη αυτή πίνακα επισκεπτών γνωστών και διασύμων. Τέλος πάντων. Κλείνουμε επί του παρόντος, δεν ξέρω τι άλλο θα μου πείτε μέσω εβδομάδα, εντάξει, αλλά επί του παρόντος τουλάχιστον κλείνουμε για το Τσουτίλι, για να προλάβουμε, αν και δεν το βλέπω το άλλο το κομμάτι σήμερα. Τέλος, θα δούμε. Λοιπόν, να μπούμε λίγο. Μένοντας στο Στέφανο Νούκα και στο έργο του, το οποίο ήταν ακόμα μεγαλύτερο στη Θεσσαλονίκη. Και αν θυμάστε, πριν κάνα δύο εκπομπές, έτσι ξεκινήσαμε, αλλά το δικό σας ενδιαφέρον λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο για το Τσουτίλι, το αφήσαμε λίγο τελευταία τη Θεσσαλονίκη. Δεν πειράζει. Ο Στέφανος Νούκας λοιπόν έβλεπε, εδώ τώρα θα πούμε και δύο-τρία πράγματα νομίζω εξαιρετικά ενδιαφέροντα για τις ευρύτερες συνθήκες στη Θεσσαλονίκη των χρόνων εκείνων. Τέλος πάντων, ο Νούκας, όντας σπουδασμένος και αυτός όπως σας είπα στο Παρίσι, καθηγητής στην Αμπέτιο και τέτοια, δηλαδή σε πολύ υψηλές ας πούμε θέσεις εκπαιδευτικές, έβλεπε ότι στη Θεσσαλονίκη υπήρχε ένας κίνδυνος για την ελληνική παιδεία των νεωτέρων ιδίως. Όπως ξέρουμε όλοι από την ιστορία, αυτό είναι παγκοσμίως γνωστό βέβαια, η Θεσσαλονίκη ήταν μια, από εκεί βγήκε και αυτή πολυπολιτισμική, πώς το λέμε, πρωτεύουσα ή πόλη. Στη Θεσσαλονίκη υπήρχε πολύ πολύ μεγάλος αριθμός Εβραίων, Οθωμανών και Χριστιανών. Ήταν δηλαδή τρεις πελώριες κοινότητες, μεγάλες, οι οποίες αποτελούνταν από αυτές τις τάξεις που σας είπα. Κάθε μια ζούσαν ειρηνικά φυσικά, κάθε μια είχε τις εκκλησίες της, τις κοινωνικές της εκδηλώσεις, πάντοτε διαφορετικές φυσικά μία από την άλλη, και κανένας βέβαια δεν ενοχλούσε τον άλλον. Και άτυπα κάποιες απασχολήσεις όπως το εμπόριο είχε περιέλθει στους Εβραίους, οι διαμετακομίσεις, οι μεταφορές και τα τέτοια είχαν περιέλθει στους Χριστιανούς, στους ας το πούμε Έλληνες, και όλα αυτά τα σχετικά που είναι σε τέτοιες πόλεις πολυπολιτισμικές. Λοιπόν, όμως τότε παρουσιάστηκε ένα φαινόμενο το οποίο ανησύχησε ίσως πολλούς φαντάζομαι, αλλά εκείνος ο οποίος έκανε και κάτι γι' αυτό ήταν ο Στέφανος ο Νούκας, ο ιερομόναχος. Τότε παρουσιάστηκε μια προσπάθεια αλλοεθνών εκπαιδευτικών, ιερωμένων κτλ. Ήταν οι λεγόμενοι μισιονάριοι. Στην Αθήνα γίνανε μεγάλες ιστορίες με αυτούς και θα τα πούμε, αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Και πλανήθηκε ο φόβος τότε ότι υπήρχε κίνδυνος τα παιδιά, οι νεότερες δηλαδή ηλικίες, κατά κάποιον τρόπο να αφελληνιστούν. Γιατί αυτά τα σχολεία τότε δεν ήταν όπως σήμερα το γαλλικό, ξέρω εγώ τι σχολείο, ή το κολέγιο, το αγγλικό, ή δεν ήταν όπως σήμερα, τα οποία σχολεία σήμερα, η αλήθεια είναι, αυτό και πρέπει να το αναγνωρίσουμε, ότι περιορίζονται και μάλιστα σε πολύ υψηλού επίπεδου παροχή γνώσεων, πολύ υψηλού επίπεδου. Και στην Αθήνα υπάρχει η τεράστια οργάνωση του Κολεγίου Ανατόλια, στη Θεσσαλονίκη, εδώ υπάρχει το Γαλλικό Ινστιτούτο κτλ. Ας πούμε, προσωπικός ομιλών τελείωσε το γαλλικό εδώ στη Θεσσαλονίκη, χωρίς ποτέ να μας πει κανένας τίποτα ανθεληνικό και τίποτα τέτοιο. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή της εκπομπής ότι όποιος θέλει να καταλάβει πολύ καλά τα τεκτενόμενα μιας εποχής πρέπει να ανάγεται, να μεταφέρεται νοερά δηλαδή, στις συνθήκες των χρόνων εκείνων. Κρίθηκε λοιπόν και όχι άδικα ότι τα παιδιά που δεν είχαν γνώσεις, όπως τα παιδιά κάθε εποχής φυσικά, και δεν είχαν και κρίση να καταλάβουν, θα καθίστανται έρμεα των διδαχών αυτών, των τότε μισιοναρίων. Οι μισιονάροι τότε, αυτή η λέξη βγαίνει από τη γαλλική λέξη μισιόν, που θα πει αποστολή, και μισιονέρ είναι ο Απόστολος. Δηλαδή ο Απόστολος είναι αυτός ο φορέας μιας ιδέας. Αυτή ήταν λοιπόν οι μισιονάροι. Και μάλιστα, παρόλο σας λέω που σήμερα πια καμιά σχέση δεν έχουν αυτά με τα σχολιά τα ξένα, και μάλιστα το Γαλλικό Ινστιτούτο, υποθέτω και στην Αθήνα και παντού, αλλά και στην Θεσσαλονίκη που το βλέπουμε κάθε μέρα, μάλιστα συμπτωματικός και το σπίτι μου είναι δίπλα στο Λισέ, το Λισέ το λέμε έτσι, όμως λέγεται Mission Laïque Française, δηλαδή Λαϊκή Αποστολή της Γαλλίας. Όμως τώρα πια αυτά είναι ιστορικά παράπονα για το τι κάνανε αυτές οι αποστολές. Ο Στέφανος ο Νούκας λοιπόν σκέφτηκε
ότι έπρεπε να ιδρύσει και εδώ ένα σχολείο. Προσέξτε τώρα, απλώς αυτός καλόγερος. Ο οποίος ξέρετε τα γράμματα που ξέρετε και σας είπα, αλλά δεν ήταν τίποτα άλλο από ένας απλός καλόγερος. Αλλά είχε αυτή την καταπληκτική ικανότητα να συνεγείρει άλλους που μπορούσαν να κάνουν την ηλικία αυτή, να πούμε. Σκέφτεται να κάνει αυτό το πράγμα. Και επιλέγει για να ξεκινήσει μια τέτοια προσπάθεια να φτιάξει ένα σχολείο στην τότε, σε μια πολύ σπουδαία λεωφόρο τότε της Θεσσαλονίκης, τη λεωφόρο Χαμιδιέ. Η λεωφόρος Χαμιδιέ είναι αυτή που θα δούμε τώρα, αλλά επιπλέον αυτού που θα δούμε, αυτή είναι η λεωφόρος Χαμιδιέ. Με δίπλα πολυτελέστατα σπίτια που είχαν κτίσει με εντολή του, είχαν χτιστεί με εντολή του Σουλτάνου, άλλα εκ των οποίων προορίζονται για κυβερνητικές υπηρεσίες και άλλα για βίλες ανθρώπων που μπορούσαν να πληρώσουν υψηλότατα ενοίκια ή να τις αγοράσουν. Για να καταλάβουμε τώρα ποια είναι η λεωφόρος Χαμιδιέ στη Θεσσαλονίκη. Θα δούμε την επόμενη εικόνα και αμέσως μετά θα ξαναγυρίσουμε σε αυτήν. Αυτό το λέω για τους τεχνικούς μας. Ας δούμε την επόμενη εικόνα. Η επόμενη εικόνα είναι η Θεσσαλονίκη πριν κατεδαφιστούν τα τείχη. Δηλαδή, εκεί που είναι σήμερα ο Λευκός Πύργος, ο οποίος σήμερα Λευκός Πύργος είναι στη μέση μιας τεράστιας πολιτείας και δεξιά και αριστερά εκατομμύρια, χιλιάδες πολυκατοικίες. Τότε η πόλη τελείωνε εκεί που είναι ο Λευκός Πύργος. Δηλαδή, από το Λευκό Πύργο προς τα πάνω, προς τα πανεπιστήμια, για να καταλάβετε τώρα, είναι αυτά τα τείχη. Τα τείχη της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι ήταν περιτυχισμένοι από παντού. Λοιπόν, και μάλιστα βρέθηκε σε ένα παμπάλιο αρχείο της Ουγγαρίας και φωτογραφία των τειχών των παραλιακών αυτών, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή. Κάποια στιγμή λοιπόν, αυτά τα τείχη που πάνε προς τα πάνω τώρα, από το Λευκό Πύργο και προς τα πάνω, είναι η σημερινή οδός Εθνικής Αμήνης, η οποία παλαιότερα λεγόταν Βασιλής Σοφίας, για να το πούμε και για τους παλιούς, κτλ. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν, από την Οθωμανική διοίκηση, δόθηκε εντολή να κατεδαφιστούν αυτά τα τείχη. Φαίνεται ότι έκρινε ο Σουλτάνος ή περί αυτών, ας πούμε, ανώτατη στρατηγή, ότι δεν κινδυνεύει η Θεσσαλονίκη ίσως από εκεί, ή ποιος ξέρει το γιατί. Πάντως γκρέμισαν αυτά τα τείχη της Θεσσαλονίκης. Γκρεμίζοντας αυτά τα τείχη όπως τα βλέπετε τώρα, πηγαίνουν προς τα πάνω, απελευθερώθηκε ο χώρος όλος δεξιά, όπως βλέπετε εσείς στην εικόνα τώρα, αλλά απελευθερώθηκε και η ευθεία γραμμή απάνω στην οποία είναι αυτά τα τείχη. Και έμεινε, και το ισοπαίδωσαν βέβαια μετά, και έγινε δρόμος αυτό, εκεί που είναι τώρα τα τείχη. Είναι η Εθνικής Αμήνης προς τα πάνω που φτάνει στο Συντριβάνι και ακόμα παραπάνω φτάνει στα πανεπιστήμια. Αυτός λοιπόν ο χώρος που γκρεμίστηκαν αυτά τα τείχη είναι αυτό που θα μας γυρίσουν πίσω τώρα μια εικόνα η τεχνική μας, είναι η λεωφόρος Χαμιδιέ. Αυτή λοιπόν. Και για να καταλάβετε, ο Λευκός, μάλλον να το πω αλλιώς, πέρα πάνω από το τραμ και ψηλά στο λόφο είναι τα πανεπιστήμια. Είναι το Συντριβάνι. Προς το κάτω μέρος της εικόνας που δεν φαίνεται, λίγο προς τα εμάς ας πούμε τους τηλεθεατές, είναι ο Λευκός Πύργος. Στη μέση περνάει βέβαια η γραμμή του τραμ, τότε αυτά ήταν της γαλλικής εταιρείας κάτι τραμ, και αριστερά και δεξιά, τώρα θα πω κάτι που θα το θυμηθούν οι πολύ παλιοί Θεσσαλονικείς, και μάλιστα ένα διάστημα μικρό τα πρόλαβα και εγώ αυτά, είναι τα παλιά δικαστήρια τα λεγόμενα. Δεξιά και αριστερά, και ας πούμε για να καταλάβετε τώρα, αριστερά από το τραμ, που είναι εκείνη η σειρά των κτηρίων που έχει και μία αυτή απάνω εκεί, είναι σήμερα η στρατιωτική λέσχη. Εκεί που λέει σήμερα, αν περνάτε και λέει ΛΑΦ, μια ταμπέλα μεγάλη, είναι λέσχη αξιωματικών φρουράς Θεσσαλονίκης, η ΛΑΦ, η λέσχη αξιωματικών, θεμελιώθηκε απάνω σε αυτά τα κτίρια όταν γκρεμίστηκαν. Και δεξιά, εκεί που κάτι δέντρα ψηλά κτλ., είναι η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, που έχει και ένα ακριβώς βιβλιοπωλείο εκεί κάτω κτλ. Αυτά βέβαια τώρα πια δεν υπάρχουν. Και λίγο, για να προσανατολιστείτε ακριβώς, και λίγο παραπάνω από το τραμ και αριστερά, στη γωνία, είναι εκεί που είναι σήμερα ένα τεράστιο κτίριο που είναι η Τράπεζα Πειραιός κάτω και απάνω ψηλά τα γραφεία της Τράπεζας Πειραιός. Είναι δηλαδή αυτό το κομμάτι της Θεσσαλονίκης. Εδώ λοιπόν, εξαιτίας ίσως του ότι υπήρχαν ελεύθερα οικίματα,
εξαιτίας ίσως που ήθελε ο Νούκας το πρώτο του σχολείου να είναι σε ένα ευπρόσωπο για τα χρόνια και ένα σημείο και να είναι και ελκυστικό για τους μαθητές κτλ. Αγόρασε ένα οίκημα, εννοείται δεν υπάρχει πια, αν και θα έπρεπε ίσως κάποια από αυτά να είχαν διατηρηθεί, αλλά τέλος πάντων τώρα αυτή είναι άλλη ιστορία. Δεν υπάρχει αυτό το οίκημα σήμερα. Ας πάρουμε την εικόνα. Ας πάρουμε. Καταρχάς βλέπω και εγώ τώρα είναι 10:30. Ας βάλουμε το τηλέφωνο εκεί πέρα. Ας βάλουμε το τηλέφωνο και βλέποντας πάλι και κάνοντας. Γιατί πραγματικά και εγώ χαίρομαι με το ενδιαφέρον σας, αλλά πέραν αυτού είναι και χρήσιμο να τα πούμε αυτά για να μην χαθούν τελείως. Τελείως. Όπως βλέπετε και επαναλαμβάνεται αυτή η εκπομπή και στο ίντερνετ ο σταθμός μας μετά από λίγες μέρες την ανεβάζει κτλ. Δηλαδή θα μείνουν αυτά. Εμείς άνθρωποι είμαστε, ερχόμαστε και παρερχόμεθα, αλλά η ιστορία της πόλης αυτής, είτε από εδώ είτε από οπουδήποτε άλλο, ας μείνει. Λοιπόν, εκεί λοιπόν αποφάσισε να ιδρύσει το σχολείο αυτό. Και το ίδρυσε ο Στέφανος Νούκας. Με δωρεές κυρίως δύο ευπόρων κατοίκων της Θεσσαλονίκης, του Σαούλ Μοδιάνο, αυτός ήταν έμπορος επιχειρηματίας Εβραίος, και του Δημητρίου Αγγελάκιου, μετέπειτα χρηματίσαντος και δημάρχου. Με τις δωρεές αυτών αγόρασε ένα κτίριο εκεί. Σήμερα βέβαια θα ήταν σε αυτή την κατάσταση, αν το διατηρούσε κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει για τότε ήταν υπερμοντέρνο και σε ακριβή συνοικία, στην οποία παρέλειψα να σας πω, όπως συνήθως συμβαίνει σε όλες τις πόλεις, ήταν και οι κατοικίες των προξένων. Δηλαδή οι πρόξενοι, οι οποίοι πάντα θυμικά μένουν στα καλύτερα μέρη για λόγους πρεστής, ας πούμε, εκεί ήταν οι προξενικές κατοικίες, σε τόσο δηλαδή πολυτέλες μέρος. Και ανεζήτησε ως πρώτη διευθύντρια του σχολείου αυτού, πρώτη διευθύντρια, γιατί αρχικά λειτουργήσε ως παρθεναγωγείο, γιατί έλεγε ο Στέφανος ο Νούκας μια συλλογιστική πάρα πολύ σωστή, ότι εάν οι μητέρες, εδώ εννοούσε οι μέλουσες μητέρες, γιατί μιλάμε για κορίτσια 12 και 13 χρόνων στο σχολείο, αλλά αν οι μέλουσες μητέρες δεν ξέρανε, δεν είχαν, όπως το έλεγε εκείνος, ελληνοπρεπή μόρφωση, εάν δεν ήξεραν, τώρα άλλη στιγμή θα σας τα πω και με τα λόγια που τα έλεγε ο ίδιος, αλλά εννοούσε αν δεν είχαν ελληνοπρεπή αγωγή, δεν ξέραν ιστορία, δεν ξέραν τα της θρησκείας μας, δεν ξέραν δηλαδή πράγματα τα οποία συγκροτούν την έννοια του έθνους, αν δεν ξέραν το συνεκτικό ιστό δηλαδή αυτής της ιστορίας, και ζώντας μέσα σε μια πολυπολιτισμική ατμόσφαιρα, παρένθεση, πράγμα το οποίο γενικώς είναι θετικό, αλλά όμως ενέχει τον κίνδυνο, αν δεν ξέρεις πράγματα, να χάσεις τη δική σου ταυτότητα. Κλείνει η παρένθεση. Μην θεωρείς κανείς ότι ισχυρίζομαι εγώ ότι είναι κακό πράγμα η ειρηνική συμβίωση πολλών εθνοτήτων και τέτοια. Καθόλου κακό δεν είναι, αλλά πρέπει να ξέρεις και να ξεχωρίζεις γιατί εσύ είσαι Έλληνας. Και αντιστοίχως να ξεχωρίζει ο Εβραίος γιατί πιστεύει αυτά που πιστεύει. Γιατί είναι ο μουσουλμάνος να ξεχωρίζει τα δικά του. Αυτό σκέφτηκε ο Νούκας, το οποίο ήταν σωστό. Και απευθύνθηκε στην Κωνσταντινούπολη βέβαια. Α, είδε και δεν κοίταξε κατά εκεί, συγγνώμη κιόλα, αν ήδη. Παρακαλώ, παρακαλώ, δεν πειράζει. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας κύριε Λογοθέτη. Χαίρετε. Χαίρετε. Εγώ είμαι Έλληνας και έχω ανακαλύψει των Ελλήνων τα ιερά. Πώς θα μπορέσω να τα προβάλλω από εκεί. Ναι, αυτό δεν μπορώ να σας πω εγώ. Αυτό θα πρέπει κάποια μέρα πρωινή, που είναι όλο το επιτελείο εδώ, γιατί το βράδυ είναι μόνο τεχνική τέτοια ώρα, να συνοηθείτε με το κανάλι. Δεν μπορώ να ξέρω εγώ τι έχετε, αλλά και πώς μπορεί να προβληθεί. Θα πάρετε αύριο το πρωί, κάποιο πρωί τέλος πάντων, μέχρι 2-3 το μεσημέρι, και θα μιλήσετε με τους αρμοδίους του καναλιού. Ευχαριστώ για την προθυμία σας να προβάλλετε πράγματα, αλλά δεν είμαι εγώ αρμόδιος να καθορίσω πώς και γιατί και πότε. Κάντε ένα κόπο αύριο το πρωί ή κάποιο πρωί και πάρτε ένα τηλέφωνο. Θα σας έλεγα και τώρα, αλλά δεν είναι κανένας να σας απαντήσει τώρα από αυτούς που θα μπορούσαν. Γιατί οι τεχνικοί και αυτοί δεν θα ξέρουν ίσως να το πούν αυτό το πράγμα. Πάει λοιπόν ο Στέφανος ο Νούκας και απευθύνεται, ψάχνει βέβαια, και απευθύνεται. Α, καλά. Λοιπόν, μην διστάζετε να παίρνετε τηλέφωνο. Μην διστάζετε που είπαμε όταν βγαίνει το τηλέφωνο, εσείς προήγεστε. Λοιπόν, παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να κάνουμε καταρχήν καλησπέρα σας.
Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτά τα ωραία που μας λέτε, κύριε Λογοθέτη. Και εγώ για τα καλά σας λόγια. Εκείνο που θέλω εγώ να σταθώ, να κάνουμε μια ανωτελεία στο Τσοτήλι, ναι, και να πάρουμε από αυτό και μετά, δηλαδή, μια παρένθεση, ότι τα παιδιά που ήταν μέσα στο Ίδρυμα, εγώ ήμουνα παιδί επάνω στον Άγιο Δημήτριο εδώ στην Παιδόπολη, ναι, στο Ρόκαστρο. Ναι. Εκεί ακριβώς είχαμε την ίδια και πιο αυστηρή πειθαρχία. Να φανταστείτε ότι εκεί το χειμώνα είχαμε κοντά παντελονάκια. Ότι έπρεπε να σφουγγαρίσουμε το δωμάτιό μας, να είμαστε καθαροί, διαβασμένοι, μελετημένοι. Αυτό ήθελα εγώ, ότι δεν είναι μόνο το Τσοτήλι, είναι, δηλαδή, και εγώ έχω βιώσει μια τέτοια κατάσταση, και όταν το είπατε την προηγούμενη Δευτέρα μου θυμήσατε τα δικά μου χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αυτό ήθελα να καταθέσω. Ναι, να είστε καλά. Πιθανώς. Ναι, να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ για την κατάθεση της άποψής σας. Δεν αμφισβητώ το ότι δεν μπορεί σε ένα και μοναδικό σχολείο να υπήρχε αυτή η αυστηρότητα. Θα υπήρχαν και σε άλλα σχολεία. Τώρα, για λόγους συγκυριακούς, εκείνο ήταν μεγάλο σχολείο, πολύ απόφοιτοι, περπατούσαν τα νέα και τα μαντάτα και τα σχετικά. Και γι' αυτό ίσως έγινε και πιο γνωστό. Λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ. Ορίστε. Καλησπέρα σας, κύριε Λογοθέτη. Χαίρετε. Σας μιλώ από τη Λευκωσία. Ναι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ναι, ευχαριστώ. Αναφερθήκατε στον κύριο Μπακαΐνη. Ναι. Τον φιλόλογο, τον Αλέξανδρο τον Μπακαΐνη. Τον Αλέξανδρο, ναι. Α, μάλιστα, ήταν καθηγητής μου ο Αλέξανδρος. Βέβαια, ήταν και στην Κωνσταντινούπολη 5 χρόνια. Μάλιστα. Ήταν καθηγητής μου στη Θεσσαλονίκη στο 13ο γυμνάσιο. Που ήταν εκεί που είναι το Μαράσλιο μετά. Το πριν, όχι μετά. Πριν. Στη Σταυρούπολη. Πριν, ναι. Τέλος, ναι. Ναι. Ο κύριος Μπακαΐνης ήταν ένας υπέροχος φιλόλογος. Υπέροχος καθηγητής, ναι, και εκτός από αυτά τα βιβλία που δείξατε που έγραφε, έτσι θα σας πω περιγραφικά ότι μας ζητούσε από όλους τους μαθητές να φέρνουμε από τους γονείς μας, από τους παππούδες μας, ιστορίες, παραδόσεις, ήθη, έθιμα, ακόμα και ανέκδοτα. Και έκαμε μεγάλες συλλογές. Δεν ξέρω αν τα έξεδωσε ποτέ σε βιβλία, ναι, αλλά με συγκινήσατε τώρα. Που... Θα σας πω και κάτι ακόμα. Μην κλείνετε την γραμμή. Ο κύριος Μπακαΐνης συνέλαβε πρώτος και προπολών ετών κάτι που δεν ξέρω προορατικά το συνέλαβε, κάτι που σήμερα είναι μια μέθοδος της ιστορίας. Ξέρετε, μέχρι τώρα, μέχρι λίγα χρόνια πριν, η ιστορία γραφόταν μόνο με μελέτες προηγουμένων πηγών. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μια μόδα, με την καλή έννοια της λέξης μόδα, μια μέθοδος, ας το πούμε, που λέγεται βιωματική ιστορία. Δηλαδή, μάλιστα, να συλλέγει κάποιος εντυπώσεις και γνώσεις ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα. Αυτό είναι η βιωματική ιστορία. Αυτό δεν ξέρω, ίσως εμπειρικά, ίσως επειδή πολύ μορφωμένος άνθρωπος ο κ. Μπακαΐνης προέβλεψε τι θα γίνει. Αυτό είναι σοφό. Γιατί αυτά που ξέρουν οι πρωταγωνιστές, οι όσοι έζησαν ιστορίες, δεν μπορεί να τα ξέρουν, ή αν τα ξέρουν μεταγενέστερα, τα ξέρουν από βιβλία και από τέτοια. Αυτό που λέτε είναι αληθές λοιπόν για τον κύριο Μπακαΐνη. Αληθέστατον. Ναι, συγγνώμη αν σας διάκοψα, πείτε όμως. Όχι, 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 ήθελα μόνο. Ναι, έτσι λίγο λέτε εσείς, λίγο θυμάμαι εγώ. Ναι. Μία αναφορά στον κύριο Μπακαΐνη ήθελα να κάνω αυτό. Ναι, αυτό, ναι, μόνο. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Και είναι, πιστεύω, πολύ μεγάλο έργο αυτό που κάνουν κάποιοι που έχουν περάσει από κάποιες θέσεις κρίσιμες, που τα καταγράφουν αυτά, το οτιδήποτε όταν συμβαίνει. Και μετά, όταν έχουν λίγο χρόνο, ή με την συνταξιοδότηση, ή με οποιοδήποτε, για οποιαδήποτε αλητεία, τα καταγράφουν και παραμένουν στους επιγενωμένους. Και αυτό ακριβώς είναι αυτό που σας λέγω και εγώ χαίρομαι που κάνουμε αυτές τις εκπομπές, γιατί με αυτή τη μικρή προσφορά θα μείνουν κάποια πράγματα. Τότε δεν υπήρχε τηλεόραση, μέναν με βιβλία. Τώρα υπάρχει τηλεόραση, μένουν με τις εκπομπές αυτές ανεβασμένες εδώ ή εκεί, ή τις κρατάτε απευθείας. Δηλαδή, ανάλογα με τα μέσα της κάθε εποχής, πρέπει να προσπαθούμε να καταγράφουμε τα γεγονότα, ούτως ώστε οι επιγενόμενοι να ξέρουν γιατί λέμε έτσι είναι η ιστορία μας, γι' αυτό είμαστε Έλληνες, αυτό έγινε, αυτό δεν έγινε, αυτό ήταν σωστό, το άλλο ήταν λάθος. Αλλιώς τελειώνει η ιστορία. Και όταν δεν υπάρχει ιστορία, όταν δεν υπάρχει μνήμη ιστορική, δεν υπάρχει παρόν, δεν υπάρχει μέλλον. Τέλος, λίγο 2 δευτερόλεπτα σας καθυστερήσαμε. Παρακαλώ. Ναι, κύριε Λογοθέτη, ο Μπακαΐνης είμαι. Α, καλώς τον κύριο, να ορίστε. Να, μια ευχάριστη έκπληξη πέραν των βιβλίων.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια που είπατε για την ταπεινότητά μου. Εμείς ευχαριστούμε για όσα κάνετε, ψήγματα των οποίων είπαμε μόνο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίως όμως θέλω, διερμηνεύουν τα αισθήματα χιλιάδων αποφύτων του γυμνασίου του Σωτηλίου, ήδη πολλοί με τηλεφώνησαν, να σας συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω που προβάλλετε το γυμνάσιο μας κατά τον καλύτερο τρόπο. Ευχαριστήσω τους και εσείς για τα καλά τους λόγια εκ μέρους μου. Ναι, ευχαριστώ. Τώρα, αν έχω δύο λεπτά, ναι, κάτι παρακαλώ. Εις επίρρωση των όσων παρακαλώ, ωραίων ναι. μας είπατε, να προσθέσω δύο θέματα. Πρώτον, ότι το γυμνάσιο Σωτηλίου είναι κατ' ουσίαν, το είπατε και εσείς εξάλλου, πατριαρχικό, με την έννοια ναι. ότι σε κάθε βήμα ή για την προστασία και την υποψία και την παρακολούθηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Να αναφέρω πολύ γρήγορα 2-3 παραδείγματα. Και μάλιστα, με συγχωρείτε, ναι, σας διακόπτω για να το ξεχάσω, το επισκέφθηκε τιμητικά και ο Πατριάρχης, ο κύριος Βαρθολομαίος, ο νυν Πατριάρχης. Ήταν δικιά μας πρόσκληση του Συνδέσμου Φοιτησάντων και μου ναι. προσωπικά, ναι. που είναι φίλος μου και ήρθε ναι. ευχαρίστως. Είναι το πρώτο γυμνάσιο που επισκέφθηκε. Το ξέρω, ναι, απλώς δεν προλαβαίναμε να επεκταθούμε και προς τα εκεί. Τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, το πρώτο ότι δύο από τα στελέχη από τους προτεσταντήσαντες ήταν ιερωμένοι. Ναι. Ο Νικαίας, ο σοφός Νικαίας Ιωαννίκιος και ο ακάματος ιεροδιάκονος Στέφανος Νούκας. Το δεύτερο είναι ότι το 1871, το ίδιο έτος που ιδρύθηκε η αδελφότητα του γυμνάσιου του Σωτηλίου, το Οικουμενικό Πατριαρχείο απέλυσε, να το πω στην πατριαρχική γλώσσα, πιτάκιο με το οποίο ναι. επενούσε με τα καλύτερα λόγια την προσπάθεια αυτή των Δυτικομακεδόνων της Κωνσταντινούπολης ναι. για τη διάδοση των σωτηρίων φώτων, επίσημο έγγραφο του Πατριαρχείου. Το τρίτο είναι ότι στις 19 Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους του 1971, ο τότε Οικουμενικός Πατριάρχης Άνθιμος ο Έκτος, ο οποίος ανήρχεται στον θρόνο για τρίτη φορά, ετέλεσε πατριαρχική και συνοδική λειτουργία με τα 13 Μητροπολιτών, με τα τρισκέδικα Μητροπολιτών. Και σε μια από την Πατριαρχία του, αν θυμάμαι καλά, κάθισε 6 μέρες μόνο. Ναι, μία από τις 3 ήταν πολύ. Κάθισε 6 μέρες. Τέλος, ναι, συγγνώμη πάλι για τη διακοπή. Τότε πολλά ναι, ναι. Λοιπόν, ήταν οι 12 Μητροπολίτες της Ιεράς Συνόδου και ο τότε Μητροπολίτης Γραβενών παραεπιδημών εν Κωνσταντινούπολη, λόγω του ότι ήταν συνοδικός. Το τέταρτο είναι ότι μετά από 2 χρόνια που αποφάσισε η αδελφότητα να ανεγείρει δικό της κτίριο, μεγαλοπρεπές και ωραίο, το σωζόμενο μέχρι σήμερα, ναι. τριόροφο κλπ, τότε εκείνος που υπέβαλε το αίτημα στο Σουλτάνο για να εκδοθεί σχετική άδεια δεν ήταν ούτε ο πρόεδρος, ούτε ο Νούκας, ούτε κανένας, γιατί πολλοί προσπαθούν να οικειοποιηθούν αυτή τη δόξα. Ήταν ο ίδιος ο Πατριάρχης. Ναι. Και αυτό το ξέρουμε από το ίδιο το Φερμάνι, από τα γραφόμενα του Σουλτάνου, που γράφει ότι έλαβα επιστολή, υπόμνημα από τον Πατριάρχη ναι. και μου λέει ότι εκεί χρειάζεται μια σχολή κλπ. Κλπ. Άρα ήταν αίτημα του ιδίου του Πατριάρχου. Λοιπόν, όλα αυτά καταδεικνύουν περιτράνως και προσεδήλως ότι ήταν πράγματι το γυμνάσιο και η αδελφό της ιδρύματα του Πατριαρχείου και ανά πάσα στιγμή είχαν. Και το τελευταίο είναι ότι το 1880, όταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης ήταν ο Ιακύμος Τρίτος, ο μεγαλοπρεπής επιλεγόμενος, ναι. εξέδωκε, απέλυσε, πάλι στην πατριαρχική γλώσσα, πατριαρχικό σιγήλιο με το οποίο, στο οποίο μεταξύ άλλων αναγράφεται το γυμνάσιο Σωτηλίου, όσπερ και η περιουσία αυτού διατηλεί αείποτε υπό την ανωτάτη εποπτεία του Οικουμενικού Πατριάρχου. Όλα αυτά νομίζω καταδεικνύουν του λόγου του αληθές. Και ένα τελευταίο, αν έχω ένα λεπτό ακόμη. Παρακαλώ. Ότι στην πολύχρονη ιστορία της η αδελφότητας και το γυμνάσιο του Σωτηλίου ανέδειξε πάρα πολλούς μεγάλους ευεργέτες οι οποίοι προσέφεραν μεγάλα ποσά για τη λειτουργία και συντήρηση του γυμνασίου του Σωτηλίου. Εκείνο που μας κάνει εντύπωση είναι πρώτον ότι μεταξύ των πολλών μεγάλων ευεργετών είναι και πάρα πολύ κληρικοί. Ναι. Πρώτος ο Οικουμενικός Πατριάρχης Άνθιμος ο Έκτος.
και πάρα πολύ Μητροπολίτης. Ο Νικαίας Ιωαννίκιος, που τον αναφέρατε. Ο μετέπειτα Ηρακλίας, δεν είναι. Ορίστε. Μετέπειτα Ηρακλίας. Μετέπειτα Ηρακλίας. Ναι, μιλάμε για τον ίδιο. Πρώτος στη τάξη των συναγμάτων του. Ο οποίος παρέδιδε και την Πατριαρχική Ράβδο. Ενεχείριζε. Ναι, ναι, μιλάμε για τον ίδιο. Ναι. Λοιπόν, τώρα δεν έχουμε. Αυτή η τελετή δεν τηρείται πλέον, ναι. Αυτό το τυπικό, μάλλον, όχι τελετή. Το τυπικό. Δεν τηρείται, ναι. Λοιπόν, και Μητροπολίτη, ο Νικαίας Ιωαννίκης που αναφέραμε, ο Δρύσας Διονύσιος, μεγάλη ευεργέτης, ο Συσανίου Αμβρόσιος, ο Εφέσο Αγαθάγγελος, ο Αγχιάλου Βασίλειος. Ο Αγχιάλου κατήγει τώρα από την βασιλιάδα Καστοριάς και γι' αυτό έδωσε και το όνομα στο χωριό του. Ονόμασαν το χωριό του βασιλιάδα, ναι, από το όνομά του. Αυτός ήταν δεινός ελληνιστής. Όλα τα επιγράμματα των πατριαρχών της εποχής εκείνης και λοιπά, τα έγραφε ο Αγχιάλου Βασίλειος κατόπιν Σμύρνης. Ναι. Και τον διδέχθη μετά ο Θρυλικός Μητροπολίτης. Και το επίσης άλλο εντυπωσιακό είναι ότι μεταξύ των πολλών ευεργετών ήταν και πολλοί εθνικοί ευεργέτες. Μεγάλοι. Όπως είναι ο Γεώργιος Βρανάκης από τη Βλάστη, ναι, ο Γεώργιος Ζαρίφης από τη Φιλιππούπολη, ο Ζανής Σκυλίτσης Στεφάνοβικ, ναι, Κωνσταντινοπόλιος χιακής καταγωγής, ο οποίος ανοίγειρε τη θεολογική σχολή Χάλκης και τον ναό της Αντιγόνης του Περικυπωνήσου και άλλα πολλά ιδρύματα, και ο Γρηγόριος Μαροσβής, όπως επίσης και ο Δούμπας, ο Νικόλας, ο Πολύς Δούμπας, από τη Βλάση. Ναι, που έχει τη Στουά Δούμπα στη Βιέννη. Πολλά και κτίρια, αλλά την... Να ρωτήσω και μια λεπτομέρεια. Ναι. Ο Κωνσταντίνος Ζησόπουλος, για τον οποίο μιλήσαμε, είχε, ναι, τρία παιδιά, όπως είπαμε. Ναι. Ο ένας ήταν τραπεζικός και τα λοιπά. Όπως είπαμε, ο ένας ήταν γιατρός, γυναικολόγος. Ναι, 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 το μικρό έχει όνομα, αυτός ο γιατρός, ο δεύτερος, ο γυναικολόγος, όχι ο Παρμενίων Ζησόπουλος που είχε, ναι, τη. Όχι ο Παρμενίων. Ναι. Ο γιος του Κωνσταντίνου που είχε και μια κλινική στην Κολόμβου. Βασίλειος. Βασίλειος, μπράβο. Βασίλειος λεγόταν εκείνος. Ο Βασίλειος ήταν αδερφός, που είχε την κλινική της Κολόμβου, ήταν αδερφός του Κωνσταντίνου. Ναι, ο γυναικολόγος ο τότε. Όχι ο Παρμενίων, ο θείος του Παρμενίων. Ήταν Βασίλειος. 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 Θα σας πω γιατί. Άγγελος, ενθυμούμαι. Πρόλαβε και την κλινική εγώ και όταν ήμουν. Κάπου εκεί στην Κολόμβου ήταν η κλινική και είχε και ένα ιατρείο στη Μακένζι Κίνγκ εδώ στην Αγία Σοφιά. Έτσι, ακριβώς. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και πάντα να μας θυμάστε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την παρέμβαση. Πολύτιμα πράγματα τα οποία, όσα και να είπατε κι εσείς, όσα και να είπα εγώ, είναι ψήγματα μπροστά σε αυτά τα οποία γίναν τότε, και χαίρομαι που, για την παρέμβαση, γιατί δείχνει άλλη μια φορά αυτό που κουράστηκα και βαρέθηκα να το λέω, ότι είδατε σε κάθε σχόλιο του κυρίου Μπακαΐμη από πίσω ήταν κάποιος Μητροπολίτης, κάποιος Πατριάρχης, κάποιος από αυτούς τους διώκτας της επιστήμης και τους διώκτας των γραμμάτων. Κατάλαβες. Κάτι θέλω να σας πω και του Ζησόπουλου τώρα, αυτό στην Κολόμβη θα σας πω, αλλά μην περιμένει και ο κόσμος. Παρακαλώ λοιπόν, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Χαίρετε. Σαν βοηλιάτης και σαν φοιτής σας σε αυτό το γυμνάσιο, ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακολουθώ βεβαίως πάντα τις εκπομπές. Να είστε καλά. Ειδικά την προηγούμενη και σε αυτή σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αναδεικνύεται ένα τόσο σπουδαίο θέμα όσο αφορά εμάς, ναι, για τους βοηλιάτες. Ήθελα να αναφερθώ λιγάκι σε ορισμένους μεθόδους που χρησιμοποιούνταν στους μαθητάς οι οποίοι μέναν εκτός οικοτροφείου. Ναι. Εκεί έχω μια διαφορετική άποψη, γιατί, ναι, το έχω υποστεί. Πολλές φορές, επειδή οι καθηγητές ήταν νέοι, πρωτοδιοριζόμενοι εκεί, ναι, πέρα, και ξέρετε ότι ο Έλληνας όταν πιάσει κάποια εξουσία αρχίζει, ξέρεις εσύ ποιος είμαι εγώ. Κάνει κατάχρηση καμιά φορά, ναι. Όχι καμιά φορά. Δυστυχώς οι εξαιρέσεις ήταν λίγες. Ήταν βάναυση η συμπεριφορά τους. Δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε, ερχόταν στο σπίτι μέσα, απροειδοποίητα. Ανοίγαν τις πόρτες, ψάχναν τα αντικείμενά μας όλα. Ναι, ναι. Τα στρώματα κάναν. Εν τω μεταξύ, ποιος θα αναδημαρτυρηθεί? Ο πατέρας μου το θεωρούσε τιμή. Άκουσον, ότι ασχολήθηκαν οι καθηγητές μαζί μου. Ότι υπάρχει κάποιος φύλακας ο οποίος με φυλάει από όντως αυτού. Ναι. Λοιπόν, βρήκαν λοιπόν ένα μικρό ήρωα. Θυμάστε, υπήρχε ένα ρεβιλιαράκι. 10 μέρες αποβολή.
Πώς δεν το δεν φτάνει αυτό. Σε στιγμάτιζαν. Από εκεί και πέρα, ας πούμε, δεν υπήρχε περίπτωση. Έλεγες, δεν έλεγες μάθημα, εγώ θα σε βάλω, λέει, 7. Τις δεν πεις. Αυτή ήταν αντιπαιδαγωγική συμπεριφορά. Δυστυχώς, και ίσως γι' αυτό περπάτησε αυτή η φήμη, έτσι, ίσως. Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Από εκεί και πέρα όμως, οι συνθήκες που επικρατούσαν τότε σε εμάς, και κρύο μέσα στην αίθουσα και στα δωμάτια μας, και το φαγητό μας φέραν κάθε Σάββατο μία φορά οι γονείς μας να τρώμε όλη εβδομάδα. Αλλά αν υπάρχει θέληση, όλα γίνονται. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Να σας πω και κάτι πριν κλείσετε. Ναι, ναι. Γι' αυτό που είπατε, βρήκαν έναν μικρό ήρωα και σας τιμώρησαν. Μα, αυτά τα πρόλαβα και εγώ. Μεγαλώσαμε το μικρό ήρωα. Άλλο πάω να σας πω. Αναζητήστε ένα τραγούδι του Λουκιανού και Λαϊδόνη για τον Γιώργο Θαλάσση. Ναι, ναι. Ο Γιώργος, ναι, Θαλάσσης, αν θυμάστε τόσα. 50 και 60 χρόνια πριν, ο Γιώργος Θαλάσσης ήταν ο ήρωας του περιοδικού μικρός ήρωας. Είναι ένα καταπληκτικό τραγούδι. Καταπληκτικό, πραγματικά. Του Λουκιανού του Κελαϊδόνη, δεν μπορώ να θυμηθώ το τίτλο. Του λέει για τον Γιώργο Θαλάσση μέσα. Και ο Γιώργος Θαλάσσης και ο Σπίθας. Ο Σπίθας, η Κατερίνα κτλ. Αλλά ένα-δυο από αυτά, αν βάλετε στο YouTube, θα σας το βγάλει αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι συγκινητικότατο και θα σας θυμίσει και αυτό από άλλη πλευρά, βέβαια. Όχι το Τσουτήλι, αλλά θα σας θυμίσει την ψυχαγωγία των χρόνων εκείνων. Λοιπόν, επειδή βρίσκομαι εκεί το καλοκαίρι, θα χαρούμε πάρα πολύ εάν κάποια στιγμή επισκεφτείτε. Έχουμε και ωραίο ψητό εκεί πέρα στα καταστήματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Εγώ πιο πολύ συγκινούμαι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καταρχάς, τώρα νομίζω είναι και δύσκολες οι μετακινήσεις λόγω των μέτρων. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αλλά εμένα πιο πολύ με συγκινεί να πάω κάπου και να δω κανένα βιβλίο παλιό, καμιά εφημερίδα παλιά που δεν υπάρχει ή δεν την έχω εγώ στα χέρια μου και τέτοια. Τέλος πάντων, ας τελειώσουμε το καλό αυτή η περιπέτεια που περνάμε όλοι. Και αν βγούμε αλόβητοι και τα λοιπά, και εσείς και ο Μιλόν και όλος ο κόσμος, το που θα βρεθούμε είναι το μόνο εύκολο μετά. Να λοιπόν, πώς το λένε, λιθαράκι, λιθαράκι. Καλά, παρακαλώ, σας ακούμε. Είμαι διδάκτρο λογογραφίας, ναι, και συνεργάτης επί χρόνια με τον κύριο Μπακαΐμη στο Λογογραφικό Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Ναι. Τα πρώτα χρόνια είχαμε μπροστά, μόλις μπαίναμε, μακέτες σπιτιών των φοιτητών, ναι, του τμήματος μορφολογίας του κυρίου Μουτσόπουλου. Ναι. Πώς να κάνουμε τώρα την ξενάγηση? Το πρώτο πράγμα που λέγαμε ήταν για τους μαστόρους του Βοΐου και για το περίφημο κλαψόδεντρο. Όταν άκουγαν τα παιδιά το κλαψόδεντρο, τέντωναν την προσοχή τους τόσο πολύ που από εκεί και πέρα δεν ακουγόταν φωνή και η ξενάγηση γινόταν πάρα πολύ ωραία, γιατί τονίζαμε ανάλογα και πράγματα ιδιαίτερα που είχε το κάθε, ναι, σπίτι. Όμως εγώ ήθελα να πω και κάτι άλλο. Το 1979 στο περιοδικό «Μακεδονική Ζωή», θα το έχετε ακουστά, ναι, που έβγαινε στη Θεσσαλονίκη, δημοσίευσα ένα άρθρο για το κτίσιμο σπιτιού και τα σχετικά έφημα, και εκεί στο τέλος λέω για τα κουδαρέικα, ναι, τα λέγαμε εμείς. Τη γλώσσα, ναι. Ναι, τη γλώσσα αυτή. Και είναι, διαβάζω μόνο 2-3 κουδαρέικα, ναι, πάει ο καλόγερος στο μοναστήρι, δηλαδή πάει ο ήλιος να δύσει. Ναι. Έρχεται το σύννεφο, θα βρέξει, δηλαδή έρχεται ο καφές. Ναι. Είναι μαύρος ο καφές. Ναι. Έρχεται ο τρίφος, τι έγινε, πέθανε, δηλαδή έρχεται το τσίπουρο. Ναι. Γιατί αργεί, βγήκαν σύννεφα, μπορεί να βρέξει, δηλαδή υπάρχει διάθεση να μας κεράσουν. Άρχισε να βρέχει, δηλαδή έρχεται το κέρασμα. Αυτά ήταν τα βασικά, γιατί έχει πάρα πολλά. Ναι, μα γλώσσα ολόκληρη, ναι, ήταν αυτή. Και είχε τόσο ενδιαφέρον να τα ακούνε τα παιδιά, μαζί και με τα έφημα που ήταν για το κτίσιμο του σπιτιού. Ναι. Και όταν φτάνανε στη σημαία επάνω και ερχόταν τα δώρα, καλώς ήρθε το δώρο του τάδε, ως αστέρι ο ουρανός, τόσα καλά να του δίνει ο Θεός, και κάθε ένας έφερνε ένα για τους μαστόρους, πουκάμισα, πετσέτες, ναι, κάλτσες, μαντήλια, και ήταν αυτά δεν τα άκουσα, δεν τα διάβασα, τα είδα, ναι, κιόλας να γίνονται, όσα λουλούδια στα βουνά, γεννήματα στους κάμπους, τόσα καλά να του δώσει ο Θεός, τον ευχαριστούμε και δώσ' του οι ευχές, και από εκεί και πέρα
όλοι μάθαιναν με αυτόν τον τρόπο ότι το σπίτι τελειώνει και ερχόταν συνέχεια με δώρα στους μαστόρους και στον οικοκύρι να του ευχηθούν. Αυτό να σας προσθέσω κάτι. Ναι. Μέχρι τα χρόνια μας, ενδεχομένως και σήμερα, αν πάει περίπτωση καμιά 20 χρόνια με βεβαιότητα σας το λέω, υπήρχε έθιμο στη Χαλκιδική, όποτε τέλειωνε κανένας στο σπίτι του, πιο πολύ τα εξοχικά πλέον εκεί πέρα, έκανε ένα μεγάλο τραπέζι, ένα γεύμα στους τεχνίτες, σε όσους το τέλειωναν, στον εργολάβο, στους τεχνίτες κτλ. Σε μια ταβέρνα του χωριού, σε ένα κέντρο. Δεν ξέρω ακόμα αν υπάρχει, αλλά είναι ένα κατάλοιπο αυτό που λέτε εσείς του εθήμου. Ναι. Και κάτι ακόμη, ναι, ότι τότε κυκλοφορούσε σαν ανέκδοτο ότι κάποιον που έκτιζε σπίτι δεν του εύχονταν άλλα πράγματα, αλλά καλό κουράγιο. Αντί για καλορίζικα. Ναι. Γιατί ήταν τόσο αυτό το ζόρι που τραβούσε ο νοικοκύρης με τα διάφορα κόλπα που κάνανε οι μαστόροι για να τραβούνε τις μέρες και να έχουν όσο γίνεται περισσότερα κεράσματα ή και λίγο καθισιό, γιατί υπήρχαν και αυτά, να το ξέρετε. Γι' αυτό υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν και αυτά. Το κουράγιο είναι αυτό που σου χρειάζεται, ναι, μέχρι να τελειώσει το σπίτι. Έχει πάρα πολλά πράγματα και έθιμα πάνω στο κτίσιμο. Η λαογραφία είναι σπουδαίο. Και αυτοί όλοι οι μαστόροι που είναι η αιτία που έγινε και το Λαογραφικό Μουσείο και η Μακεδονική Φιλοεκπαιδευτική Αδελφότητα ήταν για μας τα πιο αγαπητά πρόσωπα. Και τα ανεβάζαμε τόσο ψηλά στις συνειδήσεις των παιδιών που δεν ξέρω αν θυμούνται Ξενάγηση, θα θυμούνται όλα αυτά τα σχετικά με τους μαστόρους. Οπωσδήποτε. Και σώζονται όλες αυτές οι εκφράσεις, τα κουδαρέικα και τα τέτοια. Κάποια από αυτά σώζονται και σήμερα. Έχετε ακούσει τη φράση, την έκφραση μάλλον, τράβα κορδέλα, που λένε καμιά φορά. Από τέτοιο πράγμα βγήκε και αυτή, από χτίσιμο, από οικοδομική αυτή να πούμε. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή, αυτό που είπε η κυρία είναι σημαντικό, λαογραφικό στοιχείο, αλλά είναι πάρα πολλά τα ενδιαφέροντα στη λαογραφία και κάποια στιγμή σκέφτομαι να μιλήσουμε πώς προέκυψε η λαογραφία ως ερευνητική μέθοδος και συνακόλουθα ως επιστήμη. Πώς, δεν υπήρχε επιστήμη της λαογραφίας, πώς και από πού. Το μόνο να σας πω τώρα με μια λέξη, προέκυψε από τη γεωγραφία. Όσο και σας φαίνεται περίπου, προέκυψε από τη γεωγραφία. Μην πούμε τώρα το πώς, αλλά είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Λοιπόν, και κάνα ένα πραγματάκι ήθελα να σας πω, αλλά μην περιμένει ο κόσμος, λοιπόν. Παρακαλώ, σας ακούμε. Κύριε Λογοθέτη. Ορίστε. Να είστε πάντα καλά. Μίλησα και την προηγούμενη Δευτέρα, ναι, για το οικοτροφείο. Ναι. Δεν είχα χρόνο να σας πω περισσότερα. Ναι. Διαφωνώ όμως με τον κύριο που μίλησε πριν από την κυρία. Ναι. Που, στιγμάτισε τους καθηγητάς. Ήταν όλα τους νέα παιδιά έτοιμοι να δουλέψουν. Συναντήσατε τον κύριο Μπακαΐμη που ήταν υπόδειγμα, έτσι, σαν, ναι, δάσκαλος, σαν άνθρωπος με το χαμόγελο. Οι καθηγητές που έβγαιναν έξω δεν πήγαιναν να κάνουν το χωροφύλακα. Είχαν από μέσα ένα αίσθημα να δούμε τα φτωχόπαιδα αυτά πώς ζεσταίνονται, τι τρώνε, ρωτούσανε τι φάγατε, τι δεν φάγατε. Το φαγητό ήταν αυγά τηγανιτά μόνο για τα παιδιά που ήταν απ' έξω. Τι άλλο να έχουνε. Δεν πηγαίνανε οι καθηγητές. Ναι. Αυτό θέλω έτσι να... Για να τα αστυνομεύσουν δεν πηγαίνανε, λέτε. Ναι. Δεν πηγαίνανε να τα αστυνομεύσουν και να τα... Τώρα δεν ξέρω πώς, τι συνέβη με το συγκεκριμένο φίλο μας. Αυτό ήθελα. Κοιτάξτε, για να μην... Ναι. Να είστε καλά. Χρόνο, ναι. Ναι. Πήγαιναν μόνο για να έχουν μια άμεση αυτά τα φτωχόπαιδα πώς βιώνουν. Α, νομίζω έπεσε η γραμμή. Τέλος, κοιτάξτε, ευχαριστώ για την παρέμβαση. Μάλλον από ό,τι κατάλαβα, δεν ξέρω η τεχνική μας τι λένε, νομίζω έπεσε η γραμμή. Εγώ δεν ακούω εδώ κάτω στο... Τέλος. Καταρχάς, όχι τώρα επειδή έπεσε η γραμμή, αλλά επειδή όση ώρα μιλούσατε σκεφτόμουν, θα δώσουμε μια συνέχεια και την επομένη Δευτέρα στο ίδιο θέμα. Όχι για το Τσουτήλι, αλλά αν τώρα πράγματι θέλατε κάτι να πείτε και δεν προλάβατε, να το πούμε την άλλη Δευτέρα, γιατί θα δώσουμε θέμα, θα δώσουμε συνέχεια για την παιδεία. Όσον αφορά αυτό που είπατε όμως, φαντάζομαι πως το ένα δεν αντιστρατεύεται το άλλο. Δηλαδή, όταν οι καθηγητές κάναν αυτή την επιθεώρηση, φαντάζομαι ότι κάναν και για τα δύο πράγματα. Δηλαδή, και για να δουν πώς περνάνε τα παιδιά, αλλά και αν έβλεπαν κάτι το οποίο ήταν αναντίστοιχο με τα ήθη και τα έθιμα της εποχής εκείνης, το παρατηρούσαν. Δηλαδή, μπορεί ένας καθηγητής να έβλεπε να μην κρυώνουν τα παιδιά, να είναι καλά ντυμένα κτλ. Αλλά αν έβλεπε και 5-10 μικρούς ήρωες και υπέθετε ότι το παιδί
Συγγνώμη. Αντί να διαβάζει τα μαθήματά του, διάβαζε το μικρό ήρωα. Προφανέστατα έκαναν την παρατήρηση. Δηλαδή δεν είναι, είναι μαύρο-άσπρο. Δηλαδή ήταν οι καθηγητές αστυνόμοι και αστυνόμευαν ή ήταν συμπαραστάτες. Και τα δύο ήταν ταυτόχρονα. Πάντα στην προσπάθεια να κάνουν το καλό. Κανείς δεν πήγαινε να γίνει καθηγητής για να βασανίζει κανένα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα σταματήσουμε εδώ πέρα. Μα πήγε και ακριβώς. Πήγε και ακριβώς 11 από ό,τι βλέπω εκεί πέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας. Πάρα πολύ. Για να μείνουν αυτά τα πράγματα στη μνήμη των επιγενωμένων. Επειδή δεν προλάβαμε να πούμε αυτή η Θεσσαλονίκη αμαρτίες έχει. Ενώ θα έπρεπε λογικά όντας Θεσσαλονικιός να προτάσουμε τη Θεσσαλονίκη για σιγουριά. Τελικά μου φαίνεται να μείνει η Θεσσαλονίκη απ' έξω, αλλά θα το κάνουμε την επομένη Δευτέρα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και αυτήν την τώρα τέταρτη, πέμπτη εκπομπή για την παιδεία των χρόνων εκείνων. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Σταματούμε εδώ πέρα. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επομένη Δευτέρα την ίδια ώρα. Και επί δε του παρόντος, καλό σας βράδυ, καλό σας ξημέρωμα.